Έτσι τις λέει. Πόσο χρονών είναι άρετο. Δεν νομίζω να είναι τριών. Είναι τριών. Και έχει άποψη, ωραία. Τους τρέλανες όλους την Κυριακή και με τον ντεκολτέ και με τις εκφράσεις σου. Από τότε που μπήκα στη σχολή, δηλαδή 18 χρονών, κάνω από τότε τραγούδι. Επειδή έχω ασχοληθεί με το θέμα και γενικά δεν αισθάνθηκα ότι χρησιμοποίησα κάποια ιδιαίτερη ορολογία. Δηλαδή, εντάξει, οκ, όλοι έχω cool με αυτές τις εκφράσεις. Μια πολύ ιδιαίτερη τοποθέτηση, ρινομασκική θα έλεγα, που την τι, είναι... Τι γίνεται, παιδιά, είναι βαθύφωνος, όπως και... Και η Κέτη Γαρμπή. Εμείς τα φύγουμε. Δεν μπορώ. Η κοπέλα είναι σε μεγάλη. Με το δεκολτέ είχες ένα μικρό άγχος. Μου άρεσε πάρα πολύ το φόρεμα του Σπύρου Στεφανουδάκη. Ναι, κάτι κατάλαβα. Τα σχόλια τα διάβασες. Τα διάβασα πολύ κολακευτικά. Γενικά, wow, ναι, φοβερό. Το πρώτο live ήταν κοντά σου και ο Παναγιώτης, ο άντρας σου. Ναι, τα γόρι μου ήταν. Τι σου είπε που το είδε από κοντά, τα σχόλια. Μου άρεσε και ο μπαμπάς μου ήταν. Τους άρεσε πάρα πολύ. Ναι, ήταν πολύ χαρούμενοι. Το φόρεμα που άρεσε, του σύζυγου. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Η Επιτροπή έδωσε τα δωδεκάρια στη μαγείρα, όσο διέφερε το αποτέλεσμα του κοινού και των παικτών. Τι να σου πω, εγώ δεν τα πήρα χαμπάρι αυτά, γιατί γενικά δεν πολύ ακούω και ούτε πολύ διαβάζω. Γιατί όποιος καεί και στο χυλό, φυσάει και το γιαούρτι. Δεν θέλω να δηλητηριάζομαι με σχόλια περίεργα κτλ. Εκεί περνάμε καλά, είμαστε για να περάσουμε καλά. Σε έναν άνθρωπο βέβαια που δεν χάρηκε ιδιαίτερα με το familiar που θα είσαι. Το Μάξι. Α, είναι έξαλλος. Δεν θέλει να πηγαίνω στην τηλεόραση. Να πάει ο μπαμπάς μου, λέει, στην τηλεόραση. Να μην πας εσύ, μαμά, εσύ να είσαι για πάντα στο σπίτι. Του λέω, δεν γίνεται αγαπητά πάει ο μπαμπάς. Δεν τον θέλουνε. Τόσο μικρός.